Λοιπόν, είπαμε, 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και αφού δεν έχουμε σήμερα αύριο εκπομπή, σήμερα θα κάνουμε όλες αυτές τις αναφορές για να γνωρίζετε κι εσείς τι είναι εκείνο το οποίο έρχεται και αύριο ως δράσεις εδώ στο Ηράκλειο. Μάλιστα και ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου διοργανώνει πράγματα. Ιδιαίτερα δραστήριος ο Σύνδεσμος, τον γνωρίζετε, τον γνωρίζουμε και να καλησπερίσουμε για μία ακόμη φορά και να της πούμε ότι την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Καλησπέρα. Μας ακούτε, κυρία Παχιαδάκη? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε καλησπέρα, μαζί μας. Καλησπέρα Νικολέτα, καλησπέρα Μπάβη. Καλησπέρα. Λοιπόν, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Δεν τη βλέπουμε την κυρία Παχιαδάκη, αλλά την ακούμε νομίζω, έτσι. Μ' ακούτε? Βεβαίως, ναι. Σας ακούμε πεντακάθαρα. Ωραία. Δεν σας βλέπω κι εγώ. Δεν πειράζει, σας ακούμε πολύ καθαρά. Σημασία έχει το μήνυμα, κυρία Παχιαδάκη, σημασία έχει το μήνυμα και θα το δώσουμε έστω και έτσι, τηλεφωνικά λοιπόν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι αύριο, 25 του Νοέμβρη, όλο και κάτι κάνουμε εμείς, πάντα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες. Με βλέπετε τώρα, σας βλέπω. Σας βλέπουμε. Σας βλέπουμε, ναι. Ωραία, ωραία. Όπως πάντα λοιπόν κάνουμε τα τελευταία χρόνια, φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι άλλο μέσα από τη μουσική, μέσα από δρόμενο στο χώρο του κέντρου του Ηρακλείου. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να δώσουμε μηνύματα, να ενημερώσουμε, να αφυπνίσουμε, να ενδυναμώσουμε. Τα πάντα μπορούν να γίνουν εφόσον ο κόσμος θα έρθει, θα ακούσει, θα πάρει κάτι, θα το παρατηρήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα μήνυμα ότι αυτή η μέρα δεν είναι φυσικά η μοναδική, αλλά τουλάχιστον πρέπει εμείς όλοι να δεχτούμε ότι είναι μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε ότι η κακοποίηση και η βία είναι μέσα στη ζωή μας. Στόχος, κυρία Παχιαδάκη, είναι να γίνει η ίδια η κοινωνία μια ασπίδα έτσι, πάνω από τις γυναίκες για να περιοριστεί, να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Γενικότερο φαινόμενο άσκησης βίας κατά των γυναικών και γενικότερα κατά της άσκησης βίας, έτσι. Τώρα την εξάλειψη δεν την βλέπω, αλλά όμως το ότι μπορούμε να φτιάξουμε, να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, αν οι ίδιοι έχουμε το δικό μας αυτοσεβασμό και καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να πάει η ζωή μας ένα βήμα παραπέρα, αν δεν βάλουμε όλοι το χεράκι μας και να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι και να δούμε και την ζωή έτσι όπως πρέπει να τη δούμε. Όχι μέσα από το θυμό, όχι μέσα από την κακία, όχι μέσα από αυτή την ανοχή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι εδώ και παντού και στην Κρήτη κυρίως η ανοχή γίνεται ενοχή και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Να μην έχουμε λοιπόν την ανοχή σε οτιδήποτε είναι εκείνο το οποίο καταπατά αυτό που ξέρουμε εμείς ότι είναι εκδήλωση σεβασμού. Να ζητάμε μόνο ανθρώπους οι οποίοι μας σέβονται και αυτό νομίζω ότι είναι ένα γενικότερο μήνυμα γιατί αν μάθουμε από μικρή ότι αξίζουμε το σεβασμό τότε δεν θα ανεχτούμε κανονούς είδους συμπεριφορά, κακοποιητική συμπεριφορά, λεκτική, σωματική, ψυχολογική βία, οποιαδήποτε μορφή έχει αυτή η κακοποίηση, κυρία Παχιαδάκη. Εγώ να σας πω ότι δείξαμε και στην αρχή και τα δείχνουμε και τώρα αυτά τα ωραία μηνυματάκια τα οποία έχετε δώσει στον κόσμο και τα δίνετε ήδη στον κόσμο είτε με τα μπισκότα τα οποία έχετε φτιάξει για την Παγκόσμια ημέρα λοιπόν για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είτε με αυτά από τα πολύ ωραία μηνύματα μικρά και μεγάλα τα οποία μοιράζετε και στον κόσμο. Αύριο τι να περιμένουμε στο κέντρο του Ηρακλείου? Πέρα από αυτό που είπατε ότι αυτό το leaflet που έχουμε βγάλει με τις γυναικοκτονίες νομίζω πως είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο γιατί αναδεικνύεται ότι αυτό το ότι η γυναικοκτονία η οποία θεωρείται είναι έγκλημα φυσικά αλλά λόγω φύλου λέγεται γυναικοκτονία δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε 47, όμως αυτά είναι που ξέρουμε. Δυστυχώς υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Το είπατε προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να παίρνουμε πρωτιές τέτοιου είδους. Αύριο λοιπόν θα έχουμε ένα δρόμενο, ένα χορευτικό δρόμενο στο περιστήλιο, στο έθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία στέλνουν μηνύματα μέσα από την ενδυνάμωση μέσα από το τραγούδι. Η τέχνη πάντα μας βοηθάει, η μουσική πάντα μας βοηθάει. Επίσης θα είναι η χοροδία, η παιδική χοροδία της Περιφέρειας Κρήτης. Προσπαθούμε, ελπίζω ο καιρός να είναι καλός, γιατί ναι. Στη σκέψη μας είναι να εμπλέξουμε και το κοινό μέσα από τη μουσική να συμμετέχει σε αυτό που κάνουμε, σταδρόμενο ή σταδρόμενα που κάνουμε. Νομίζουμε θα είναι σύμμαχος ο καιρός, κυρία Παχιαδάκη. Τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο θα είναι καλός ο καιρός αύριο, οπότε θα είναι σύμμαχος. Μακάρι, μακάρι, γιατί αξίζει τον κόπο τουλάχιστον για καμιά ώρα να μας αφήσει. γιατί θα ανάψουμε κεριά στη μνήμη αυτών των 47 γυναικών που, ξέρουμε όλοι, έφυγαν από το χέρι κάποιου ανθρώπου ο οποίος συνήθως τους είχε κακοποιήσει προηγουμένως. Είπατε τα μπισκότα και το χαίρομαι, γιατί δίνουμε και μια έτσι, γλυκαίνουμε λίγο τον κόσμο και τους θεατές που θα έρθουν και να δουν και να μας ακούσουν. Επίσης θα έχουμε κάποια ηχογραφημένα μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην τοπική κοινωνία, μέσα από την ελληνική σκηνή. Απλά θέλουμε να πούμε και πάντα λέμε ότι όταν το μήνυμά μας έχει φωνή και η φωνή σου έχει δύναμη. Πρέπει να το πούμε αυτό και επίσης βέβαια να πούμε ότι ελπίζουμε ότι η γενικοκτονία για να μην ξανασυμβεί, είμαστε εδώ, είμαστε για σένα, ελάτε, μιλήστε. Και να σας πω, μην περιμένουμε να γίνουμε θύμα. Εάν έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί κάτι να γίνει, δεν πηγαίνει καλά στο ζευγάρι, στη σχέση μας, ας έρθουν να ζητήσουν βοήθεια. Θα πάρουν σίγουρα κάποια μηνύματα από εμάς που θα τις ενδυναμώσουν και θα τους πούνε ότι είναι πάρα πολύ απλό εάν οι ίδιες ανοίξουν πραγματικά την πόρτα και πουν τους δικούς τους δισταγμούς, που ξέρουμε πάντα πως έχει να κάνει με το φόβο ή οτιδήποτε, όμως θα πρέπει να μάθουμε ότι το μοτίβο της συμπεριφοράς των ανδρών απέναντι στις γυναίκες δεν είναι ότι καλύτερο και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Έτσι, ακόμα και αν έχουν κάποια αμφιβολία, κυρία Παχιαδάκη, και θα κλείσουμε με αυτό λοιπόν, γιατί το είπατε και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν κάποια γυναίκα έχει αμφιβολία για κάποια εκδήλωση συμπεριφοράς, η οποία ενδεχομένως μπορεί να είναι ίσως λίγο πιο υπερπροστατευτική, ίσως λίγο μια εκδήλωση που πάει να την δικαιολογήσει πολλές φορές, ας πάρει ένα τηλέφωνο σε αυτές τις γραμμές που υπάρχουν, ας ζητήσει τη γνώμη των ειδικών. Δεν είναι όλες οι συμπεριφορές κατακριτές, αλλά αν κάτι μας προβληματίζει, ας το μοιραστούμε πριν φτάσει. Αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, ή μια γυναικοκτονία ή μια οτιδήποτε γίνει, χειροτερεύουν τα πράγματα. Mm. Πάντα έχουμε ενδεικτικά στοιχεία. Έτσι. Από αυτά τα ενδεικτικά, ναι. Ακριβώς. Πρέπει να τα λάβουν υπόψη ότι αυτά μπορούν να είναι αύριο. Πάντα λέμε ότι ξεκινάμε ένα χαστούκι, αλλά πάει παραπέρα. Ας το κάνουν, ας βοηθήσουν, ας σηκώσουν το τηλέφωνο. Είδατε ότι έχουμε αρκετά. Δουλεύουμε 24 ώρες, 24 ώρες. Ας έρθουν να μιλήσουν και θα βρουν κάποια λύση. Θα γλυκάνει ο δικός τους ο φόβος και θα τους δώσουμε και εμείς το περιθώριο να δουν ότι η ζωή είναι πραγματικά, μπορεί να ζήσουν μια γαλινεμένη ζωή. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, κυρία Παχιαδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο.